Ήρθαμε εδώ σήμερα με τους αρμόδιους αντιδημάρχους να δούμε την πρόοδο των εργασιών σε ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου. Επίσης, να επισκεφθούμε τους επαγγελματίες οι οποίοι όσο να είναι πλήττονται από την πρόοδο αυτή των εργασιών, γιατί το ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της πόλης της οδού Βασιλικών έχει κλείσει. Οπότε υπάρχει μία μείωση της κίνησης στα καταστήματά τους. Να πούμε ότι το έργο αυτό είναι αναγκαίο να γίνει. Έχει δείξει ότι ο σχεδιασμός του, όπως και η λειτουργία πόλης με κόμβους, είναι πολύ πιο λειτουργική και πολύ πιο σωστή στην κυκλοφορία της πόλης και στη λειτουργία της ίδιας της πόλης. Άρα είναι αναγκαίο και αυτό το λένε όλοι. Όμως, όπως κάθε έργο, έτσι και το συγκεκριμένο, φέρει μία όχληση και μία αναστάτωση και σε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το δρόμο, κυρίως όμως φέρνει όχληση και αναστάτωση και μείωση της κίνησης σε αυτούς οι οποίοι πλήττονται από το κλείσιμο του ενός ρεύματος της οδού Βασιλικών. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να κλείσουν και τα δύο ρεύματα, και προς την έξοδο της πόλης και προς την είσοδο της πόλης της οδού Βασιλικών. Καταφέραμε σε συνεννόηση με την υπηρεσία και τον εργολάβο να κλείσει μόνο το ένα ρεύμα. Είμαστε εδώ να πούμε καταρχήν ένα μεγάλο συγγνώμη και να ζητήσουμε την κατανόηση των επαγγελματιών. Επίσης να πούμε ότι εμείς εντείνουμε τις προσπάθειές μας να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα το έργο το συγκεκριμένο για να μειωθεί ή να εξαλειφθεί αυτή η όχληση. Και αυτό γίνεται. Το χρονοδιάγραμμα ήταν 2 μήνες. Ελπίζουμε στις επόμενες 10 ημέρες να έχει ολοκληρωθεί το πάνω μέρος του κόμβου για να δοθεί στην κυκλοφορία. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και πάνω σε αυτό βαδίζουμε. Και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επαγγελματίες, τους οποίους επισκεφθήκαμε και πάλι, και να τους ζητήσουμε συγγνώμη, όπως συγγνώμη ζητάμε και από τους πολίτες, οι οποίοι ταλαιπωρούνται και θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται για ένα μήνα περίπου μέχρι να τελειώσει το έργο. Όμως τα ωφέλη από τη λειτουργία του συγκεκριμένου κόμβου είναι τέτοια που αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρηθούμε έστω και για λίγο.